Ήταν 28 Δεκεμβρίου του 2014. Το Norman Atlantic με 487 επιβάτες και 55 άτομα πλήρωμα είχε αποπλέψει από την Ιγουμενίτσα, προερχόμενο από το λιμάνι της Πάτρας με προορισμό την Ανκόνα. Στον καράζ του πλοίου ξεσπά πυρκαγιά, καθώς πλέει στο στενό του Οτράντο, ανάμεσα Ιταλίας και Αλβανίας, 81 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Επικρατεί πανικός. Πάνω από το πλοίο, επιβάτες επικοινωνούν με δικούς τους ανθρώπους και κάνουν λόγο για κόλαση. Η ώρα είναι 3 παρα 25 τα ξημερώματα και το Europa Cruise ετοιμάζεται να δέσει στο λιμάνι της Πάτρας, μεταφέροντας ναυαγούς από το Norman Atlantic. Μας κλωτσάγανε οι Ιταλοί, μας κλωτσάγανε. Με βάλανε στο σωσίδιο και δεν με ανεβάζανε πάνω, μόνο μου βγάλανε το σωσίδιο και βάλανε τους δικούς τους, τους Ιταλούς. Και εμείς ψυχοραγούσαμε, είχαμε 12 ώρες και τρέμαμε, ούτε μια κουβέρτα, ούτε ένα τσάι. Οι φωτιές από κάτω δεν στενόμαστε, από τις φωτιές. Από τις φωτιές δεν στενόμαστε. Αγάπη μου, δεν χτυπήσανε σιρήνες, δεν ακούσαμε τίποτα. Επισήμως έχει καταγραφεί ότι τη ζωή τους έχασαν 11 άτομα, ενώ 18 επιβάτες θεωρούνται ακόμη και σήμερα αγνοούμενοι. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στις 9 Απριλίου του 2020 παραπέμπονται σε δίκη 11 Έλληνες, μεταξύ των οποίων στελέχη της ναυλώτριας εταιρείας και μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η φωτιά προκλήθηκε από υπερθέρμανση φορτηγού ψυγείου με ζωντανά ψάρια, το οποίο δεν ήταν ηλεκτρικά συνδεδεμένο. Όπως προκύπτει, η πυρκαγιά θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί εγκαίρως αν δεν ακολουθούσε μια σειρά λαθών και παραλήψεων. Οι αγωγές για αποζημίωση που έχουν κατατεθεί στα ιταλικά δικαστήρια από επιβάτες και συγγενείς θυμάτων έχουν συζητηθεί και ακολουθεί μια ακόμη δικάσιμος στις 12 Φεβρουαρίου του 2020. Η 28η Δεκεμβρίου όμως είναι αποφράδα ημέρα για έναν ακόμη λόγο. 30 χρόνια πριν, στις 4 και 4 το απόγευμα, από την Κυλλήνη αποπλέει το επιβατηγό πλοίο Ζάκυνθος δρομολόγιο καυσίμων με 15 οχήματα και 15 επιβάτες, καθώς και έναν συνοδηγό. Στο νότιο Ιόνιο, σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο, πνέουν άνεμοι 5 έως 6 με 7 μποφόρ. Οι ρηπές του ανέμου πολλαπλασιάζουν τα μποφόρ. Κάποια στιγμή το πλοίο παίρνει κλίση δεξιά, ενώ την ίδια ώρα τίθεται εκτός λειτουργίας το ηλεκτρικό και το υδραυλικό πιδάλιο. Εκπέμπει σήμα κινδύνου λίγα λεπτά μετά τις 5. Το πλοίο εγκαταλείπεται και γύρω στις 7.30 γίνεται μεγάλη έκρηξη στο χώρο του γκαράζ. Ενώ οι τελευταίοι επιβαίνοντες, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, φορώντας τα σωσίβια τους, ρίχνονται στη θάλασσα. Το πλοίο Ζάκυνθος βυθίζεται σε απόσταση 800 μέτρων από την ακτή, σε βάθος 43 μέτρων. Ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός περισυλλέγονται από το αλλιευτικό Χρήστος. Την επόμενη μέρα βρέθηκε το πτώμα του Αλέξανδρου Μπεκύρου στην περιοχή της Κυλλήνης και ο θάνατός του οφειλόταν σε πνιγμό. Το πλοίο Ζάκυνθος, που είχε χαρακτηριστεί ως ένα κόσμημα για την αυθυλία του νησιού, αναπαύεται από το 1989 στα γαλανά νερά του Ιωνίου.